Για την Ελλάδα, το βασικότερο ζητούμενο από τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία είναι η πολιτική σταθερότητα και η συνέχιση των πολιτικών εκδημοκρατισμού. Στην παρούσα φάση, η χώρα αποτελεί ελπιδοφόρα εξαίρεση, καθώς σε άλλες χώρες των Βαλκανίων τίθεται σοβαρά ερωτηματικά για την ισχύ των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Ανάλογες προκλήσεις υπάρχουν και στη Βόρεια Μακεδονία. Όλους τους συμφέρει να υπάρχει μια προκαθεδρία των δυνάμεων που είναι οι μετροπαθείς δυνάμεις. Το βασικό πρόβλημα που έχει η Βόρεια Μακεδονία από τη στιγμή που τελείωσε το θέμα του ονόματος είναι κυρίως, όπως όλοι ξέρουν, η σχέση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δηλαδή η σχέση μεταξύ των Μακεδόνων και των Αλβανών. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται και επανέρχεται και θα παγιωθεί μια κατάσταση μιας μόνιμης πολιτιακής ατέλειας, όπως περίπου στο Βέλγιο, αλλά σε πιο βαλκανική εκδοχή. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στη Βόρεια Μακεδονία, το ζήτημα της ονομασίας της χώρας και της συμφωνίας των Πρεσπών δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας. Όλα τα πολιτικά κόμματα φαίνεται ότι έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη που δεν γίνεται και δεν πρόκειται να ακυρωθεί. Τα θέματα τα οποία έπαιξαν ρόλο κατά την προεκλογική περίοδο ήταν η πάταξη της διαφθοράς, η οικονομία την επόμενη μέρα, με τα δύο κόμματα να επιδίδονται σε υπερβολικές υποσχέσεις παροχών για αυξήσεις μισθών, για μειώσεις της φορολογίας, για νέα έργα υποδομής. Το βασικό κριτήριο για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή της προοπτική είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει στο πεδίο της δικαιοσύνης. Νόμος και δικαιοσύνη. Το σύνθημα αυτό επανέλαβε ο Ζόραν Ζάεφ στην ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για την αχίλιο πτέρνα της χώρας και της διακυβέρνησής του, που καλείται να αντιμετωπίσει στην επόμενη θητεία.